η καταγγελία δανείου πότε γίνεται και πώς Καταγγελία δανείου είναι η μονομερής ενέργεια της τράπεζας να διακόψει επίσημα την συμβατική σχέση Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική σχέση αν δεν έχουν πληρωθεί τουλάχιστον τρεις δόσεις δανείου Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταγγελία είναι έγγραφος είτε με αποστολή κοινοποίηση εξοδίκου είτε με κοινοποίηση αποστολή επιστολής. Η κοινοποίηση της καταγγελίας γίνεται στον τόπο που έχουμε δηλώσει όταν υπεγράφει η αρχική σύμβαση ή κάποια εκ των προσθέτων πράξεων. Προσοχή θα πρέπει να ξέρουμε ότι εφόσον έχουμε αλλάξει κατοικία ή έδρα θα πρέπει να ενημερώσουμε τον δανειστή μα με εξώδικο δήλωση αλλαγή κατοικία. Τι είναι η διαταγή πληρωμή και τι ανακοπή τη διαταγή πληρωμή. Ο δανειστή, αφού πρώτα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο δικαστήριο προκειμένου να εκδοθεί ένα δικαστικό τίτλο, ένα έγγραφο με το οποίο ενσωματώνεται η απέτηση κατά εμού. Αυτό το έγγραφο, στην πρώτη σελίδα πάνω-πάνω, φέρει τον τίτλο ενώπιον του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η διαταγή πληρωμής. Με αυτήν ο δικαστής που την εκδίδει με υποχρεώνει διατάση να καταβάλω στο δανειστή μου το ποσό που αυτός έχει ζητήσει και με ενημερώνει ότι έχω δικαίωμα εντό 15 εργασίμων ημερών να επιδιώξω να την ακυρώσω. Η ακύρωση γίνεται με δικόγραφο το οποίο λέγεται ανακοπή. Προσοχή, εντό των 15 εργασίμων ημερών δεν πρέπει μόνο να κατατεθεί η ανακοπή, αλλά και να επιδοθεί. Η ανακοπή κατά τη διαταγή πληρωμή με προστατεύει έναντι του δανειστή. Από την ημέρα που κατατίθεται το δικόγραφο τη ανακοπή μέχρι την ημερομηνία που αυτή θα εκδικαστεί, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την ίσπραξη των χρημάτων που αναφέρονται στη διαταγή πληρωμής με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Το συνηθέστερο από αυτά τα μέτρα είναι η κατάσχεση και ο πληστριασμός. Μπορώ, αφού καταθέσω την ανακοπή, να ζητήσω την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την ημερομηνία που η ανακοπή μου θα εκδικαστεί. Αυτό όμως μόνο όταν ασκώ ανακοπή την πρώτη φορά που επιδίδεται η διαταγή πληρωμής και όχι την δεύτερη φορά. Αν η αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής απορριφθεί, έχω δικαίωμα να κάνω έφεση. Αν η αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής απορριφθεί, δεν έχω δικαίωμα να ασκήσω έφεση κατά τις αποφάσεις που την απέρριψε. Έχω όμως το δικαίωμα να προσθέσω λόγους ανακοπής στο κύριο δικόγραφο της ανακοπής και για τους νέους αυτούς λόγους να αιτηθώ εκ νέου την αναστολή εκτέλεση της διαταγή πληρωμή. Δεν υπάρχει περιορισμός πόσε φορές μπορώ να αιτηθώ την αναστολή εκτέλεσης τη διαταγή πληρωμή, αρκεί να υπάρχει ικανό αριθμό προσθέτων λόγων. Τι είναι οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, πότε του κάνουμε και γιατί. Από την ημέρα που κατατίθεται το δικόγραφο της ανακοπής μέχρι την ημερομηνία που τελικώς θα εκδικαστεί, μεσολαβεί συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ενδέχεται να προκύψουν νεότερα στοιχεία όπως τροποποιήσεις ή αλλαγές διατάξεων νόμων ή νομολογία αποφάσεις δικαστηρίων που θα βοηθούσαν την υπόθεση. Αυτά τα νεότερα στοιχεία προκειμένου να προσθεθούν στην ανακοπή που είναι να δικαστεί γίνεται με δικόγραφο που λέγεται πρόσθετη λόγια ανακοπής. Τι γίνεται την ημέρα που δικάζεται η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής? Πρέπει να είμαι παρόν? Πρέπει να έχω μάρτυρες? Το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του αυθημερών. Την ημέρα της εκδίκασης της ανακοπής μου δεν είναι υποχρεωτικό να παρίσταμαι εγώ ανακόπτων. Όταν οι λόγοι της ανακοπής μου είναι καθαρά νομικοί, δεν εξετάζονται μάρτυρες. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν διαρκεί πάνω από λίγα λεπτά της ώρας. Το δε δικαστήριο δεν αποφαίνεται επιτόπου, όπως γίνεται με τα ποινικά δικαστήρια, αλλά εκδίδει την απόφασή του εντός 8 μηνών. Τι γίνεται αν κερδίσω το δικαστήριο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και τι γίνεται αν το χάσω? Εάν το δικαστήριο της ανακοπής κάνει δεκτή την ανακοπή μου, ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής. Ο δανειστής δεν μπορεί πλέον να επιδιώξει την εισπραξή της με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, και το μόνο δικαίωμά του είναι να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής. Η έφεση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο μου κοινοποιείται. Αν το δικαστήριο της ανακοπής απορρίψει την ανακοπή μου, τότε εγώ θα πρέπει να ασκήσω έφεση κατά της αποφάσεως αυτής. Βέβαια, μέχρι την εκδίκαση της εφέσεως, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο δανειστής μου έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την ίσπραξη της διαταγής πληρωμής με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχω λοιπόν και εγώ το δικαίωμα να ζητήσω την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της πρωτόδικης μέχρι σε εκδικάσεις της εφέσεως. Τι είναι η προσημείωση υποθήκης? Μπορεί ένας δανειστής να προσημειώσει όλα μου τα ακίνητα με μια διαταγή πληρωμής? Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Η προσημείωση υποθήκης είναι ένα προσωρινό μέτρο προστασίας για τον δανειστή. Επουδενή δεν πρέπει να τη συγχέουμε με την υποθήκη, η οποία είναι εμπράγματο δικαίωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προσημείωση υποθήκης λειτουργεί σαν μια σειρά προτεραιότητας στις περιπτώσεις των πλησιασμών και της τροπής των προσημειώσεων σε υποθήκες. Ο δανειστής που έχει εφοδιαστεί με διαταγή πληρωμή μπορεί όντω να προσημειώσει όλα μου τα κίνητα. Έχω βέβαια το δικαίωμα, απευθυνόμενο στο αρμόδιο δικαστήριο, να ζητήσω τον περιορισμό των προσημειώσεων σε κάποιο ή κάποια από τα κίνητά μου, αρκεί βέβαια αυτό ή αυτά να υπερκαλύπτουν την απέτηση τη διαταγή πληρωμή. Τι είναι η επιταγή πληρωμή και πώ μπορώ να την αντικρούσω. Η επιταγή προς πληρωμή είναι ένα έγγραφο που συντάσσει ο δικηγόρος του δανειστή και επισυνάπτεται πίσω από τη διαταγή πληρωμής. Με αυτήν επιτάσσουμε να καταβάλω στον δανειστή όσα χρηματικά ποσά αναφέρονται. Με την επιταγή προς πληρωμή ξεκινάει η αναγκαστική εκτέλεση. Είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει ο δανειστής στην κατάσχεση και πληστριασμό. Έχει ισχύει ένα έτος και μπορώ να ζητήσω την ακύρωσή της ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Το δικόγραφο με το οποίο ζητάω την ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή, λέγεται ανακοπή, κατά της επιταγής προς πληρωμή. Τι είναι η κατάσχεση και ο πληστηριασμός, πώς μπορώ να αντιδράσω. Η κατάσχεση και ο πληστηριασμός είναι μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, τα οποία λαμβάνει ο δανειστής, προκειμένου να με εξαναγκάσει να πληρώσω όσα απαιτεί με τη διαταγή πληρωμής. Κατά τη κατασχέσεω, έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ακυρωθεί. Το δικόγραφο με το οποίο ζητώ την ακύρωση της κατασχέσεως ονομάζεται ανακοπή κατά της κατασχέσεως. Τι κοινά και τι διαφορές έχουν η ανακοπή κατά της επιταγής και η ανακοπή κατά της κατάσχεσης. Και οι δύο ανακοπές είναι ανακοπές κατά της εκτέλεσης. Από τον νόμο ορίζεται ότι η ανακοπή κατά της εκτέλεσης είτε είναι ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή είτε είναι ανακοπή κατά της κατάσχεσης Προσδιορίζεται να δικαστεί εντό δύο μηνών από την κατάθεσή τη. Μάλιστα, εντό των επόμενων δύο μηνών πρέπει να εκδοθεί απόφαση, που σημαίνει από την κατάθεση τη ανακοπή κατά τη εκτέλεση πρέπει να εκδοθεί απόφαση εντό τεσσάρων μηνών. Αυτό βέβαια στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεν εφαρμόζεται. Η μεγάλη του διαφορά είναι ότι όταν καταθέτει ανακοπή κατά τη επιταγή προ πληρωμή. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή εκτέλεση αυτή. Ενώ αντιθέτω, όταν καταθέτει ανακοπή κατά τη κατάσχεσης, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή εκτέλεση τη.